Ολόκληρες εκτάσεις μετατράπηκαν σε στάχτη και περιουσίες αφανίστηκαν εν ρηπή οφθαλμού στο νότιο Ρέθυμνο, με τους κατοίκους το ίδιο εργοθεατές και πυροσβέστες και πολιτική προστασία να υποστηρίζουν ότι εγκαταλείπονται ξυπόλυτοι στα αγκάθια. Παρά τις ηχηρές ανακοινώσεις, ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας κάνει λόγο για τραγικές ελλείψεις που έχουν όλο και πιο ολέθριες συνέπειες. Θα πρέπει να κάνουν τις προετοιμασίες σωστές δασικές περιοχές παρά με το Δασαρχείο Ηρακλείου. Ρωτήστε το γιατί ποσά μιλάμε, γιατί χρηματοδοτήσεις μιλάμε για να κάνει αυτές τις διανοίξεις, να κάνει τις αντιπυρικές ζώνες, τους καθαρισμούς με στα δάση. Για ποσά μηδενικά και με πιο προσωπικό. Όσον αφορά την πυροσβεστική, πότε είναι η τελευταία φορά προσλήψεις. Όσον αφορά το ΣΟΤΑ, ένα κομμάτι το οποίο μας αναλογεί, ένα κομμάτι το οποίο έχει να κάνει με την προετοιμασία τη σωστή που αφορά τις περιφέρειες, αφορά τους δήμους, τους καθαρισμούς κυρίως. Πότε είναι η τελευταία φορά προσλήψεις. Στα χαρτιά. Σου λέει ο άλλος καθάρισε. Κάνε, ράνε. Ναι, αλλά με τι χρήματα θα καθαρίσει. Εδώ κάνουμε εργολαβία καθαρισμού. Τώρα για όλα αυτά που σας είπα, για ένα δίκτυο περίπου από την Κρία Βρύς, πόσα χιλιόμετρα είναι, μέχρι την Αγία Γαλήνη το επαρχιακό δίκτυο, 1.800. Με οργή αναφέρεται στο επαναλαμβανόμενο σκηνικό και η Αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιονή, η οποία όμως ξεκαθάρισε ότι αυτή τη φορά ζητά επιτακτικά να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός. Επόμενο βήμα θα είναι, όπως λέει, η έγγραφη αναφορά ακόμα και στον Πρωθυπουργό. Θα τα κάνουμε γραπτά, θα δημοσιοποιήσουμε τα γραπτά μας αυτά, γιατί ασφαλώς και πρέπει να τα γνωρίζει ο κόσμος, οι πολίτες. Δεν είναι δυνατόν το δασαρχείο, το οποίο η δασική υπηρεσία που είναι υπεύθυνη και κατά αρμοδιότητα έχει την διαχείριση δασών περιαστικών ή τον Πρέβελη με τόσο υποστελέχωση και δηλώνει και αδυναμία. Πώς το λένε, φύλαξης του δάσους αυτού. Λοιπόν, ποιος θα το φυλάει, εγώ, εσείς? Οι πιο καταστροφικές πυρκαγιές άφησαν πίσω τους στάχτη και απόγνωση στο νότιο Ρέθυμνο. Ως πότε όμως θα φταίνε μόνο οι άνεμοι και οι υψηλές θερμοκρασίες, διαρωτώνται οι αρμόδιοι, που βάζουν πλέον πέρα από τις ελλείψεις στο κάδρο και το οργανωμένο σχέδιο εμπριστών. Θα πρέπει να εμβαθύνουν τα ανακριτικά και κάποια στιγμή να αντιμετωπίσουν τις τιμές οι οποίες αρμόζουν σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν είναι να καίγονται, να πεθαίνουν άνθρωποι και να είναι άνθρωποι στα πυρόβλητα. Δεν ζητάει ο Δήμος εκεί, ο τοπικός και η περιφέρεια εδώ, η περιφερειακή ενότητα, κάτι παράλογο, να υπάρχει ένας επιχειρησιακός σχεδιασμός με πυροσβεστικό σταθμό Δέλτα Τάξης στην περιοχή, που να μην υπάρχει δηλαδή μόνο ένα πυροσβεστικό κλιμάκιο? Πάρουμε σαν περιστατικό τον Άγιο Βασίλειο τα τελευταία χρόνια. Ο Δήμαρχος και σωστά απαιτούσε ένα κλιμάκιο πυροσβεστικό πολλά χρόνια, διότι το Νότιο Ρέθυμνο, η περιοχή του Αγίου Βασιλείου, έχει δώσει πυρκαγιά στο παρελθόν. Έπρεπε να καεί δεύτερη και τρίτη φορά, έτσι ώστε οι θύνοντες, αυτοί που έχουν το σχεδιασμό, να μπουν στην διαδικασία να σκεφτούν ότι ίσως ο Δήμαρχος να έχει δίκιο. Ακόμη όμως και όταν τα στοιχεία της φύσης αποδεικνύονται ισχυρότερα από τον ανθρώπινο παράγοντα, η επιστήμη και η τεχνολογία δίνουν τη λύση, αφού υπάρχει δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης. Σύμφωνα με τους επιστήμονες όμως, τα εργαλεία αυτά δεν αξιοποιούνται στο έπακρο. Σε θεσμικό επίπεδο δεν υπάρχει και αυτή τη στιγμή κάποιο κανάλι επικοινωνίας. Όλες αυτές οι προειδοποιήσεις, οι οποίες εκδίδουμε, αναπτώνται μέσα από το metro.gr, είναι προσβάσιμες από όλους τους απλούς πολίτες, είναι προσβάσιμες από την πολιτεία, κοινοποιούνται ελεύθερα. Δεν θα έπρεπε όμως να είναι λίγο πιο στοχευμένος ο τρόπος και η επικοινωνία που ενδεχομένως θα μπορούσατε να έχετε με το αρμόδιο Υπουργείο, με την πυροσβεστική επιχείρηση? Θα ρωτάτε την προσωπική μου γνώμη, είναι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να έχει γίνει από χθες. Όπως υποστηρίζουν οι αρμόδιοι, έως ότου το κράτος δει με πιο σοβαρό τρόπο την πολιτική προστασία, πολλές περιοχές της Κρήτης θα αισθάνονται απροστάτευτες.